Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Πρέσβη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου είναι ιδιαίτερη τιμή μου να σας καλωσορίζω όλους και όλες σήμερα εδώ σε ένα ακόμη Health World. Ένα συνέδριο που αποτελεί για πάνω από 21 χρόνια, πάνω από 2 δεκαετίες, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας, που συγκεντρώνει γύρω από ένα τραπέζι όλους τους σημαντικούς δρόντες του συστήματος, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, βιομηχανία, θεσμικούς φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες και επιτρέπει έναν ειλικρινή διάλογο για τη διαμόρφωση καλύτερων αποφάσεων για την υγεία, πάντοτε προς όφελος των ασθενών. Επιτρέψτε μου όμως να υπογραμμίσω και κάτι ιδιαίτερο σημαντικό και που διαφοροποιεί το φετινό συνέδριο. Κανείς από εμάς δεν θα ήταν σήμερα εδώ χωρίς την καθοριστική συμβολή της επιστήμης, χωρίς το σωτήριο προϊόν της φαρμακευτικής καινοτομίας, που μας επέτρεψε να την επιστροφή σε μια σχετική κανονικότητα μετά την πανδημία. Κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία από τη συμβολή της φαρμακευτικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι συγκλονιστικά. Το πρώτο εμβόλιο κατά του COVID-19 εγκρίθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε λιγότερο από 12 μήνες από την έναρξη της πανδημίας. Υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως 7 εγκεκριμένα εμβόλια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έως σήμερα, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του COVID-19. Σύμφωνα με έγκριτες έρευνες, τα εμβόλια έσωσαν περίπου 20 εκατομμύρια ζωές μέσα σε ένα χρόνο. Και αντιπαραβάλλοντας αυτό με την Ισπανική γρίπη, όταν είχαμε απώλεια πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπων που δεν είχαμε εμβόλια, το 1918-1920. Μέσα από εθελοντικές αδειοδοτήσεις, σήμερα υπάρχουν 381 συνεργασίες παραγωγής εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν ήδη αρκετές συγκεκριμένες και στοχευμένες θεραπείες για την COVID-19, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, η πανδημία έθεσε τα ζητήματα της υγείας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων αλλά και της ευρύτερης κοινής γνώμης. Σήμερα, και παρά την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης αναθεωρούν και ενισχύουν τις πολιτικές υγείας για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες υγειονομικές προκλήσεις και τις αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών. Θωρακίζουν τα συστήματα υγείας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις και αναγνωρίζουν τη σημασία εξασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου για το φάρμακο και την φαρμακευτική καινοτομία. Δυστυχώς, η Ελλάδα επιμένει στη συνταγή της υποχρηματοδότησης του φαρμάκου και επικεντρώνεται στον περιορισμό της δαπάνης, της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, αντιμετωπίζοντας τα φάρμακα ως πηγή ακόμα κόστους και όχι ως απαραίτητη προϋπόθεση εξασφάλισης της δημόσιας υγείας και ευημερίας και ως ένα κινητήριο μοχλό ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι η αδυναμία ανταπόκρισης της πολιτείας στις πραγματικές ανάγκες του συστήματος και των ασθενών, αλλά και η αδυναμία ελέγχου της ζήτησης, οδηγεί σε υπερβάσεις και σταθερά χαμηλού προϋπολογισμού της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Τα αποτελέσματα της υπέρβασης καλούνται να πληρώσουν πάντα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, οι φαρμακευτικές εταιρείες μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών, οι οποίες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο αντί να σταθεροποιούνται και να μειώνονται. Και δυστυχώς η συγκεκριμένη στρέβλωση, αντί να διορθώνεται, ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Τα μέτρα που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση μετονομάζονται το clawback σε rebate και προχωρώντας στο σπάσιμο του προϋπολογισμού στην εξωνοσοκομιακή δαπάνη, οδηγούν στην ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ήδη ψηλών υποχρεωτικών επιστροφών, ειδικά για τα φάρμακα σοβαρών παθήσεων. Απέναντι σε αυτή τη λογική, η φαρμακευτική βιομηχανία προωθεί σταθερά προτάσεις για τη στήριξη του φαρμάκου και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες, αλλά και δίνοντας χώρο να αναπνεύσουν οι εταιρείες και να ακμάσουν στη χώρα μας. Στόχος των παρεμβάσεων δεν πρέπει να είναι ο λογιστικός περιορισμός του ύψους του clawback των υποχρεωτικών επιστροφών που γίνεται σήμερα, αλλά η δομική μείωση των υποχρεωτικών επιστροφών. Μέτρα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στον έλεγχο της ζήτησης και στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ασθενών. Ο κλάδος του φαρμάκου έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση του παρόντος αδιεξόδου
και την ελάφρυνση των πρόσφατων μέτρων, τα οποία έχουν πλέον δημιουργήσει οικονομική ασφυξία σε ένα μεγάλο μέρος των εταιριών που διαθέτουν καινοτόμα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι προτάσεις λοιπόν του φαρμακευτικού κλάδου είναι ένα ενιαίο σύστημα εξισορρόπησης υποχρεωτικών επιστροφών για όλα τα φάρμακα ανεξαιρέτως, μια δικαιοσύνη για όλες τις κατηγορίες φαρμάκων. Θέσπιση ανώτατου ορίου για τις υποχρεωτικές επιστροφές και αναγνώριση καινοτομίας στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Έλεγχος της υπερκατανάλωσης με συγκεκριμένα μέτρα, που δυστυχώς ακόμη δεν τα έχουμε δει, περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση για το 2022 ζητούμε 100 εκατομμύρια μέσω από επαναπροσδιορισμό μέσα στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και έλεγχο της κατανάλωσης για να σταματήσουν να επιβαρύνονται οι εταιρείες με το κόστος της αυξημένης κατανάλωσης. Αύξηση της χρηματοδότησης για το 2023 βάσει αυτό που επιτρέπει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας και να σταματήσει η αναδρομική ισχύ των μέτρων, τα οποία δυστυχώς μας εξαντλούν. Είμαστε 5 Οκτωβρίου 2022 και καλούμεθα να επιστρέψουμε χρήματα επιχρεωτικών επιστροφών από το 1η του 2022. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, είναι αυτονόητο ότι ο κλάδος στηρίζει την υιοθέτηση των μεταρρυθμιστικών εργαλείων που χρειαζόμαστε για τον έλεγχο της δαπάνης και τον έλεγχο του συστήματος συνολικά, την ψηφιοποίηση, τον υγιή ανταγωνισμό και την ταχεία πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία. Στηρίζουμε λοιπόν μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν υπεραξία για τους ασθενείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνία στο σύνολό της. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχουν λύσεις για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για το σύστημα υγείας, χωρίς τη συμμετοχή του δημοσίου, το οποίο που υπάρχουν προτάσεις εφαρμόσιμες για την αξιοποίηση των δεδομένων της υγείας. Άρα δεν ζητούμε από το σύστημα υγείας να αξιοποιήσουμε αυτές τις προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη κλινικών μελετών και τα οποία θα φέρουν επενδύσεις και νέους πόρους στο σύστημα. Τις προτάσεις αυτές λοιπόν και πολλές ακόμα στα πλαίσια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που αποτελεί και τον τίτλο του φετινού συνεδρίου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 ημερών. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλώ τον Πρόεδρο Θεόδωρο Λιακόπουλο των Ιατρικών Εξοπλισμών και Διαγνωστικών Μηχανημάτων. Θόδωρε.